Γεια σας. Λοιπόν, ερχόμαστε στο γυναικείο θέμα που σας έταξα στο προηγούμενο βίντεο και τελικά σας έκανα review σε βιβλία. Λοιπόν, το γυναικείο θέμα που σας έταξα στο προηγούμενο βίντεο έχει να κάνει με τους κορσέδες. Λοιπόν, εγώ πάντα ψάχνω στο YouTube βίντεο που να είναι, ας πούμε, τα trends που βλέπω ότι σιγά σιγά, ας πούμε, αυξάνουν σε δημοτικότητα, όπως παλιά το ASMR. Λοιπόν, αυτό που έχω παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό είναι ότι όλο ένα αυξάνονται τα βίντεο με θέμα το waist training και το corset training. Που ουσιαστικά τι είναι? Είναι το να φοράς κορσέδες σε καθημερινή βάση, 5 με 6 με 7, 8 ώρες, προοδευτικά να τους στενεύεις, έτσι ώστε η μέση σου να γίνει λεπτότερη και να αποκτήσεις αυτό το σχήμα της κλεψίδρας. Εάν ξέρετε, ας πούμε, στο παρελθόν οι γυναίκες, στη Βικτωριανή εποχή, δεν θυμάμαι κι εγώ ακριβώς πια, να μην σας λέω μπούρδες, φορούσαν κορσέδες και τους έσφιγγαν τόσο πολύ που οι γυναίκες δεν μπορούσαν να πάρουν ανάσα για να δημιουργήσουν αυτή την αίσθηση αυτής της σιλουέτας. Και την προηγούμενη δεκαετία είχαμε το θέμα ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι ανορεξικά δύνατες. Έβλεπες σε όλα τα περιοδικά γυναίκες με προεφηβικά σώματα, αδύνατες κοκαλιάρες και τέλος πάντων πολλά παιδάκια γυναίκες είχαν ανορεξίες, μουλιμίες, ιστορίες διαρρείους, γιατί προσπαθούσαν να μιμηθούν αυτό το πρότυπο και έκαναν μια μόνιμη δίαιτα διαφόρων μεθόδων. Τώρα όμως τελευταία, κάνα 2-3 χρόνια, άρχισε να αλλάζει το κλίμα και να λέμε ότι στους άντρες αρέσουν οι γυναίκες με καμπύλες. Και ότι οι άντρες θέλουν να πιάνουν και κάτι παραπάνω. Οπότε, εμείς οι γυναίκες, αντί να το πάρουμε αυτό σαν απελευθερωτικό και να πούμε ότι, okay, δεν θα γίνω πλέον ανορεξική, δεν θα λιμάξω από την πείνα, θα αφήσω το σώμα μου να είναι αυτό που είναι και σε όποιον αρέσω. Εντάξει, δεν λέω να γίνεις όμως χάρη. Κάθε είδους κατάχρηση δεν είναι καλή. Δεν είναι ωραίο να απειλείται η υγεία σου από την παχυσαρκία και από το να είσαι υπέρβαρος. Δεν είπα εγώ αυτό. Απλά θεωρώ ότι υπάρχει ένα... Κάθε γυναίκα έχει το... και κάθε άνθρωπος έχει το καλούπι του, το σουλούπι του, το οποίο δεν γίνεται να ταιριάξει με αυτό που η κοινωνία, ας πούμε, θεωρεί τη δεδομένη στιγμή το ιδανικό. Τέλος πάντων, να μιλήσουμε για το corset training. Και τι κάνουν τώρα αυτές οι γυναίκες? Αυτές οι γυναίκες φοράνε αυτόν τον corset για να κάνουν το σχήμα κλεψίδρα. Γιατί όταν λέμε οι άντρες θέλουν γυναίκες με καμπύλες, δεν εννοούμε οι άντρες θέλουν γυναίκες χοντρές με πατσόκλα και πατσάδια. Όχι. Οι άντρες θέλουν καμπύλες πού? Στα βυζιά και στα κολλιά. Δηλαδή, εμείς το πήραμε και το κάναμε από το να είμαστε ανορεξικά αδύνατες στο να έχουμε ένα σώμα το οποίο... Ένα μέρος μόνο του πληθυσμού έχει γεννηθεί με αυτές τις προδιαγραφές. Δηλαδή, οι Βραζιλιάνες, να σας δώσω να καταλάβετε, έχουν κόλο, ας πούμε, έχουν αυτό το σωματότυπο. Και πάλι δεν είμαι σίγουρη, γιατί στη Βραζιλία αυτή η μέθοδος με το corset training υπάρχει αναντάμ παπαντάμ. Και δεν ξέρω αν θυμάστε και παλιά που φορούσαν κορσέδες μετά τη γέννα για να επανέλθει το σώμα. Τέλος πάντων, εμείς οι γυναίκες το πήραμε πάλι και το παραχέσαμε. Και φοράνε τους κορσέδες για να γίνουμε πιο αδύνατες. Εγώ δεν θα σας πω ψέματα, γιατί έχω και εγώ κορσέδες. Και για ποιο λόγο έχω κορσέδες? Θα σας πω για ποιο λόγο έχω κορσέδες και θα σας τους δείξω και θα σας πω την άποψή μου και για τον καθένα από αυτούς. Μετά τη γέννα, το σώμα μου, εγώ πάντα είχα θέμα με το στομάχι και την κοιλιά. Όταν βάζω κιλά τα βάζω εδώ, δεν τα βάζω στον κόλο. Και εντάξει, δεν θεωρούσα ότι είναι αισθητικά όμορφο να κάθομαι και να πετάγει ένα πατσόκυλο σαν να είμαι 4 μήνων έγκυος. Δεν μου άρεσε. Πέρα που με ρωτούσανε πάλι έγκυος είσαι, πέρα που με ρωτούσανε πώς πάχυνες έτσι, πέρα. Εντάξει ρε παιδί μου, θεωρούσα ότι όταν φοράς ελαστικά κολλητά ρούχα, δεν πρέπει να φαίνεται η κοιλιά σου, ας πούμε, να πετάγεται έτσι. Δεν είναι και αισθητικά ωραίο. Και πήρα κάποιες κορσέδες πρώτα-πρώτα από το φαρμακείο, οι οποίοι είναι για αυτή τη δουλειά, να σας τον δείξω, μισό λεπτό.
Πολύ γελίο πραγματάκι. Αλάθο. Κλείσε την πόρτα, κάνω βίντεο. Ακούς? Κλείσε την πόρτα, κάνω βίντεο. Και αυτός είναι ένας φαρμακευτικός κορσές. Βλέπετε ότι έχει ενίσχυση εδώ στην κοιλιά για να συγκρατεί την κοιλιακή χώρα. Έχει πόδι και έχει διαφορετικό υλικό εδώ για να αναπνέει η ευαίσθητη περιοχή. Και έρχεται περίπου μέχρι κάτω από το σουτιέν. Βγαίνει σε διάφορα μεγέθη και δεν είναι και πάρα πολύ περιοριστικός. Όπως βλέπετε έχει ελαστικότητα. Ουσιαστικά δηλαδή συγκρατεί και σε κάνει να φαίνεσαι πιο όμορφη κάτω από τα ρούχα σου. Περνάμε στον άλλο τον κορσέ, ο οποίος είναι της Triumph. Έχει σιλικόνη εδώ για να κρατιέται ψηλά. Και αυτός επίσης είναι αυτής της λογικής. Όπως βλέπετε, απλά συγκρατεί λίγο τα πάχια και τα κάνει να φαίνονται πιο σημαδεμένα. Μετά θα σας δείξω μια ζώνη, η οποία είναι ορθοπαιδική και έχει σκοπό να ξεκουράζει τη μέση, γιατί έχει πίσω αυτά τα ατσάλινα ελάσματα. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο σαν κορσές, είναι ζώνη. Απλά φορώντας το αυτό, επειδή ακριβώς ξεκουράζει τη μέση σας και αναγκάζεστε να στέκεστε ίσια, όσοι έχετε πρόβλημα με με το πώς στέκεστε, αυτό βοηθάει να στέκεστε πιο ίσια, γιατί υποστηρίζει τη μέση. Όλα αυτά είναι αποδεκτά. Αυτό που χρησιμοποιούν οι περισσότερες εκεί και είναι αυτοί εδώ οι κορσέδες. Βλέπετε, αυτός εδώ δικός μου κλείνει με φερμουάρ. Έχει αυτά εδώ τα ελάσματα, που στην περίπτωση αυτή είναι πλαστικά και δεν είναι καθόλου σκληρά. Και ουσιαστικά σας δίνει αυτή την αίσθηση της πλεξίδας. Βλέπετε και αυτό είναι πάρα πολύ ελαστικό. Από τον άλλο τον κορσέ, τον οποίο και πιστεύω ότι είναι και ο πιο και χειρότερος, δεν έχω να σας δείξω, είναι αυτός με τα κορδονάκια. Δηλαδή τον κλείνεις. Και σφίγγεις τα κορδονάκια πίσω και το φοράς αυτό για να βγουν τα όργανά σου και να κάτσουν έτσι. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βλαβερό για την υγεία. Πιστεύω ότι μετατοπίζει τη θέση των οργάνων εσωτερικά. Πιστεύω ότι αδυνατίζουν οι μύες της πλάτης και της κοιλιάς που ατροφούν γιατί συρρυκνώνονται. Και πιστεύω ότι παρόλο που λένε ότι βοηθάει στη στάση του σώματος να στέκεσαι πιο ίσια, υπάρχουν χίλιοι δύο τρόποι για να σταθείς πιο ίσια, από τη γυμναστική, από μια σωστή ζώνη. Είναι έναν κηδεμόνα ακόμα, που οι κηδεμόνες λέγονται αυτά σαν γυλεκάκια που είναι για να στέκεσαι ίσια, παρά να φοράς ένα κορσέ και να μην μπορείς να αναπνεύσεις, να μην μπορείς να φας, να μην μπορείς να καθίσεις, να τραυματίσεις κάποιο όργανο, να μετατοπίσεις τη θέση από τα πλευρά σου. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι μια πολύ επικίνδυνη μόδα και ότι πρέπει να σταματήσει εδώ, πριν καν αρχίσει, γιατί δεν είναι φυσιολογικό. Άλλο, ας πούμε, να βάλεις ένα τέτοιο πράγμα εδώ, ένα τέτοιο πράγμα φοράμε, που τι είναι, ουσιαστικά είναι ένα ελαστικό πράγμα, δηλαδή δεν μπορεί να μετατοπίσει τα οργανά σου, ένα τέτοιο πράγμα φοράς, και όταν φτάνεις στο σπίτι, το πετάς και λέει, Παναγία μου! Και ή ας πούμε ακόμα αυτό που είναι και ιατρικό και έχει, δηλαδή άλλο λίγο να βάλεις κάτι για να φαίνεσαι ωραία μέσα σε ένα φόρεμα, χωρίς ουσιαστικά να αλλάζεις τις διαστάσεις σου, και άλλο να προσπαθείς να αλλάξεις το σώμα σου σε κάτι που δεν είναι, γιατί για να αποκτήσεις αυτό το σώμα κλεψίδρα, κάνε δίαιτα, κάνε γυμναστική. Θα μου πεις όσο δίαιτα και γυμναστική να κάνω, δεν θα κάνω ποτέ κοιλιακούς, γιατί είναι τέτοιο το σούλογο. Οκ, αποδέξου το. Αποδέξου το και ζήσε με αυτό. Είναι προτιμότερο να έχεις ένα σώμα γυμνασμένο, υγιές, με λίγα κιλάκια παραπάνω, ίσως, που αισθητικά μπορεί να μην αρέσει στο Α και στο Β, παρά να έχεις ένα σώμα καταπονημένο και να δημιουργείς προβλήματα στον οργανισμό σου για να φαίνεσαι όμορφη. Δηλαδή μέχρι τώρα είχαμε τις ανορεκτικές που πέθαναν της πείνας, ουσιαστικά, αυτοκτονούσαν, για να αρέσουν στον κόσμο. Και τώρα έχουμε αυτούς που καταπιέζουν το σώμα τους για να αρέσουν στον κόσμο. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι εάν και
Γι' αυτό και κάνω το βίντεο. Εάν έχετε πρόβλημα με το βάρος σας και γενικά με την εικόνα του σώματός σας, γιατί και εγώ έχω πρόβλημα με την εικόνα του σώματός μου, δεν είμαι έτσι όπως ήμουν στα 17, έχω παχύνει μετά την εγκυμοσύνη, είμαι 67 κιλά ενώ ξεκίνησα στα 61 και ακόμα και στα 61 είχα παχύνει. Τα κανονικά μου, τα ιδανικά κιλά για το σώμα μου είναι 59, δηλαδή είμαι 7-8 κιλά συν. Εντάξει, μπροστά στα 27 που έβαλα στην εγκυμοσύνη δεν είναι τίποτα αυτό, αλλά θέλω να πω ότι και εμένα δεν μου αρέσει το σώμα μου, καθώς μεγαλώνω και πλαταίνω και όλα αυτά, αλλά το τίμημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Να καταστρέψω τα όργανά μου για να αρέσω εγώ στους άλλους, να καταστρέψω εγώ τον εαυτό μου για να αρέσω εγώ στους άλλους, δεν το κάνω. Και στην τελική θα κάνω μια δίαιτα φυσιολογική, θα κόψω τα γλυκά, θα κόψω το πολύ φαΐ, θα μικρύνω λίγο τις μερίδες μου, θα κόψω τα φαγητά από έξω, θα αρχίσω περπάτημα, τρέξιμο, θα κάνω μια γυμναστικούλα, οτιδήποτε. Γιατί, κακά τα ψέματα, εμείς οι γυναίκες επικεντρωνόμαστε στη δίαιτα και λέμε δίαιτα, 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 χάνεις πιο πολλά κιλά, με τη γυμναστική δεν χάνεις κιλά. Το θέμα όμως, παιδιά, δεν είναι μόνο να χάσεις κιλά. Το θέμα είναι ότι η γυμναστική πρέπει να γίνει τρόπο ζωής, γιατί καθώς γερνάει ο άνθρωπος και μεγαλώνει, το σώμα του τον εγκαταλείπει και αν δεν γυμνάζεσαι και δεν το κάνεις τρόπο ζωής και το κάνεις για να δεις αποτέλεσμα, καθώς περνάνε τα χρόνια θα δεις ότι 1000 κουσούρια αποκτάς που θα μπορούσες να μην τα έχεις αποκτήσει εάν γυμναζόσουν λίγο καθημερινά ή έστω λίγες φορές την εβδομάδα. Και δεν μιλάω να κάνεις την τρελή γυμναστική. Λίγο, ίσα ίσα να κινείσαι, ίσα ίσα το σώμα σου να μην αδρανεί. Εγώ αυτό πιστεύω και αυτό έχω ξεκινήσει να κάνω, γιατί θα μου πεις πώς ανακάλυψα αυτό. Το ανακάλυψα μπαίνοντας στο YouTube και προσπαθώντας να βρω τρόπους για αδυνάτισμα. Και μετά την έρευνα που έκανα, κατέληξα σε αυτό το πράγμα, ότι θα φοράω τον κορσέ μου όταν θέλω να βάλω ένα εφαρμοστό φόρεμα ίσα ίσα για να μην κάθομαι και πετάγονται τα πατσάδια, αλλά η κύρια γραμμή αντιμετώπισης του προβλήματός μου θα είναι η γυμναστική και όχι απαραίτητα η δίαιτα, η σωστή διατροφή και η γυμναστική. Και αν αδυνατήσω, έχει καλός. Εάν δεν αδυνατήσω και μείνω έτσι, πάλι έχει καλός. Για μένα σκοπός δεν είναι να φαίνομαι ωραία, σκοπός είναι να νιώθω ωραία. Και όσο δίαιτα και να κάνουμε, κορίτσια, όσε κορσέδες και να βάλουμε, εάν δεν κάνουμε γυμναστική για να έχουμε μία επαφή με το σώμα μας και αν δεν δεχτούμε αυτό που είμαστε, πιστεύω ότι δεν θα είμαστε ποτέ ωραίες. Αυτά είχα να σας πω. Σχόλια γράψτε μου από κάτω για τις εμπειρίες σας με κορσέδες. Εάν έχετε κορσέδες, εάν διαφωνείτε με τους κορσέδες, γενικά τι γνώμη έχετε για την εμφάνιση της γυναίκας, τα κιλά, το πάχος, τις δίαιτες, το αδυνάτισμα, τη γυμναστική. Γενικά πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που σηκώνει πολύ συζήτηση και θα ήθελα να δω συζήτηση κάτω στα σχόλια και επίσης να δω και βίντεο από YouTubers πάνω σε αυτό το θέμα, το θέμα της δίαιτας, της γυμναστικής, της εμφάνισης του σώματος, δηλαδή πώς η κάθε μία που ασχολείται με το beauty blogging και beauty vlogging αντιμετωπίζει το γυναικείο σώμα, τι ρούχα θεωρεί ότι πάνε σε διάφορους σωματότυπους κτλ. Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που έχει πάρα πολύ ψωμί και αξίζει να το εξαντλήσουμε. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βιντεάκι μου. Thumbs up if σας άρεσε. Τα λέμε, φιλάκια. Bye!